Είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τζανάκη. Νομίζω ότι πάμε, και ελπίζω αυτή την εβδομάδα να επιβεβαιωθούμε, νομίζω ότι πάμε σε μια αποκλιμάκωση ήπια των κρουσμάτων, σταδιακή. Ελπίζω να δούμε και νούμερα κάτω από 10.000 την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθεροποιηθεί ο αριθμός σε τετραψήφιο νούμερο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε πενταψήφιοι. Εκείνο που βλέπουμε επίσης είναι μια μερική αποκλιμάκωση των των εισαγωγών. Ευτυχώς οι μονάδες δεν αυξήθηκαν υπερβολικά, ίσα-ίσα που κρατήθηκαν εκεί γύρω στο 360 όλες αυτές τις ημέρες. Οι θάνατοι είχαμε μερικές ημέρες περίπου που ανέβηκαν πάνω από 10 θάνατοι με 15 θανάτους ανά μέσο όρο παραπάνω από ό,τι στην προηγούμενη ύφεση. Ελπίζω ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θανάτους οι οποίοι δεν θα ξεπεράσουν το 60-65 σαν μέσο όρο, που είναι ένα μεγάλο νούμερο σχετικά. Και η ελπίδα μας είναι ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν στο να κάνουμε ένα Πάσχα με αρκετά καλή κανονικότητα. Αυτό το πιστεύω απόλυτα σχεδόν, με μετακινήσεις, με τις παρέες μας, πολύ προσεκτικά όμως, φορώντας τη μάσκα μας στις εκκλησίες, φορώντας τη μάσκα μας στα καταστήματα, στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας και οπουδήποτε νιώθουμε ανασφαλείς. Καταρχάς είναι θετικό ότι θα κάνουμε μετά από 2 χρονιές Πάσχα με μεγαλύτερη άνεση. Αρκετός κόσμος θα φύγει, και από ό,τι έκανε ένα ρεπορτάζ είδε ότι πολλοί θα φύγουν, το έχουν ανάγκη και μακάρι να το καταφέρουν όσοι μπορούν. Εδώ τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα και έχει ανοίξει και η πλατφόρμα, από ό,τι έχω καταλάβει, κύριε Καπραβέλο, με την 4η δόση πια. Και ακούμε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να το κάνουν οι άνω των 80 και προοδευτικά χαμηλώνουμε. Και φτάνει μέχρι τους 60. Γιατί η 4η δόση είναι μόνο από 60 ετών και πάνω? Να σας πω, κυρία Μαυραγκάνη, να σας δώσω κι εγώ μια άλλη διάσταση. Ναι. Αυτό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, ναι, 3 νοσοκομεία, το Παπανικολάου, το Γεννηματάς και ο Άγιος Δημήτριος, έκαναν μια σημαντική επιστημονική συνάντηση απολογισμού. Καλέσαμε 100 επιστήμονες από όλες τις εντατικές, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Είδαμε τις τραγικές συνέπειες των 2 αυτών χρόνων, όχι μόνο σε θανάτους, κυρία Μαυραγκάνη, αλλά τις επιπτώσεις που είχε και στα χειρουργεία μας, τις αναβολές των χειρουργείων. Ήρθαν οι μεευτήρες, είπαν τα προβλήματά τους, τη μεγάλη προφύλαξη που έχει το εμβόλιο και στις έγκυες που καθυστερημένα μπήκαν και αυτοί σε αυτό το πρόγραμμα των εμβολιασμών, την προστασία που έχουμε καταφέρει, και είδαμε τις τρομακτικές δυνατότητες που έχει αυτός ο ιός να καταστρέφει. Αναλύσαμε όλη την παθοφυσιολογία, είδαμε πώς προκαλεί το θάνατο, πόσο επικίνδυνος είναι, αλλά είδαμε και τις δικές μας δυνατότητες, τις αδυναμίες. Πράγματι φέραμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια τον ιό στα μέτρα μας, κυρία Μαυραγκάνη. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Ο αριθμός θανάτων είναι ακόμα αρκετά ψηλός. Είπαμε ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχει πει ο ιός την τελευταία λέξη, παρόλο που δεν είναι τόσο καταστροφικός αυτό το κύμα. Δεν αποκλείεται κάτι άλλο. Άρα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτή η πολύτιμη εμπειρία που πήραμε όλα αυτά τα χρόνια, Πρέπει να τα κρατήσουμε, κυρία Μαυραγκάνη, ναι. Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να εφησυχάσουμε και μάλιστα να δώσουμε ευκαιρία σε αυτόν τον ιό, κυρία Μαυραγκάνη, ο οποίος έχει τρομακτικές δυνατότητες. Και να προσθέσω ότι ακόμη και χτες που είχαμε εφημερία, ναι, νοσηλεύουμε αυτή τη στιγμή 44 χρονών με άντρα με έμφραγμα, με σοβαρό έμφραγμα μυοκαρδίου, που παράλληλα βρέθηκε και θετικό στον κορονοϊό, δηλαδή η διασπορά είναι πολύ μεγάλη. Τα έχει αναλύσει ο κύριο Τζανάκης αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πολύ μεγάλη εξάπλωση του ιού. Ευτυχώς δεν προκαλεί την αντίστοιχη νοσηρότητα, αλλά δεν πρέπει να του δώσουμε και την ευκαιρία να μας καταστρέψει. Το περιθώριο να κυριαρχήσει πάλι. Ακριβώς, είδαμε τα 3 κύματα, κυρία Μαυραγκάνη, ειλικρινά λέω, από συναδέλφους μου, από νοσοκομεία, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, που γονατίσανε στα κύματα, να μην προκαλέσουμε έκρηξη κυμάτων από αυτό το θανατηφόρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Καπραβέλο, και νομίζω ότι στοιχειωδώς, αν έχουμε πάρει κάποιο μάθημα, κάποιο δίδαγμα από αυτά τα 2 χρόνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αστείευεται, επανέρχεται. Να απαντήσω ναι, στην ερώτησή σας. Ακριβώς, κυρία Μαυραγκάνη, και είδαμε ακριβώς ότι οι λίγες δόσεις μαζί με τους ανεμβολίαστους,
ανεμβολία τους, έχουν προστεθεί πλέον οι ευάλωτοι, είναι και οι λίγες δόσεις. Άρα η τρίτη και η τέταρτη δόση, σιγά σιγά και η τέταρτη, αυτό είναι το όπλο μας, κυρία Μαυραγάνη. Δεν είναι δυστυχώς, είναι ευτυχώς που έχουμε αυτό το όπλο. Η απορία μου όμως είναι, κύριε Καπραβέλο, γιατί μόνο στους άνω των 60 δεν θα χρειαστεί για τους υπόλοιπους? Όχι, από ιατρικής πλευράς δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί που κινδυνεύουν, ναι, είναι πάνω από 60, αλλά όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να προστατευτούμε και να μετατρέψουμε την πανδημία σε ενδημική μορφή, να την ελέγξουμε τελείως, η τέταρτη δόση, η ενισχυτική αυτή δόση ή η νέας γενιάς εμβόλια αφορά όλους μας πάνω από 5 χρονών. Ειλικρινά το λέμε, και πρέπει τι, να το συνειδητοποιήσουμε. Σε τι απόσταση της τρίτης δόσης από την τέταρτη, πόσο καιρό μετά? Για να ξέρει ο καθένας που θέλει να το κάνει, κοιτάξτε, πότε. Κοιτάξτε, είναι οι 4 μήνες από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Φαίνεται το πρόγραμμα πάει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν σε καλύπτει μετά από 4 μήνες, εξασθενεί πάρα πολύ και χρειάζεται η τέταρτη, μάλιστα, δόση. Είναι όμως ένα όπλο, κυρία Μαυραγάνη, στα χέρια μας. Είδαμε πραγματικά όλα τα στοιχεία, τα αναλύσαμε ξανά πάλι. Παναλαμβάνω, ήταν όλοι οι συνάδελφοι λοιμοξιολόγοι, εντατικολόγοι. Ευτυχώς που έχουμε το εμβόλιο. Πολλά πράγματα, κύριε Καπραβέλο, και σε σχέση με το τι αφήνει πίσω του όλη αυτή η ιστορία για άλλες αρρώστιες που παραμελήθηκαν. Ακριβώς. Λόγω της πίεσης. Ακριβώς. Του κορονοϊού. Ήταν η χειρουργία, η αγωνία των χειρουργών. Πραγματικά πάρα πολλές υποθέσεις πήγαν πίσω. Ο καρκίνος που θερίζει. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα. Είναι κάτω από μη, είμαστε ακόμα κάτω από τη σκιά της πανδημίας. Δυστυχώς. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Είδαμε τις αδυναμίες μας. Θα τις τονίσουμε στην πολιτεία. Πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Χάνουμε ειδικευόμενους. Δεν έχουμε κίνητρα. Δίκιο. Πρέπει κίνητρα να τα δούμε. Ειλικρινά, μην χάσουμε και αυτή την χαλαρώσουμε, ευκαιρία. Χαλαρώσουμε, λέτε, ναι, και μην χάσουμε την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κρατώ και από τους δυο σας. Αυτό το θετικό που δίνεται, ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και αν προσέξουμε θα μπορέσουμε να περάσουμε απέναντι, και νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πια με τον τρόπο. Ναι, κύριε Τζανάκη, παρακαλώ, ελάτε να κλείσουμε με εσάς. Θα ήθελα να πω μια αισιόδοξη, να βρέπουν τα πράγματα με αισιοδοξία. Θα ήθελα να πω στον κόσμο να προσέχει, να κάνει τα εμβόλια του όπως τον συμβουλεύει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, ή άνω των 60, ή άνω των 70, ή άνω των 80, με τη σειρά τους. Να κάνουμε όλοι τον τρίτο εμβολιασμό, εξάπαντος όλοι, από 5 χρονών και πάνω, τον τρίτο μας εμβολιασμό. Επομένως, προχωράμε. Η κοινωνία είναι εδώ, η επιστήμη είναι εδώ. Είμαστε δυνατοί και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καλό Πάσχα. Ο κόσμος θα πρέπει να προσβλέπει σε μια ανασύσταση της κανονικότητάς του, έχοντας σαν όπλα τα επιστημονικά εφόδια που η παγκόσμια επιστήμη έχει προσδώσει και μας έχει φέρει σε μια θέση ισχύως έναντι του ιού αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που μετά από τόσο καιρό που τα λέμε, είστε και οι δύο στη θέση να μπορείτε να πείτε ότι πάμε καλά και θα πάμε και καλύτερα και θα μπορούμε να έχουμε αλλά ένα καλό προσέχουμε. Πάσχα. Τον φέραμε στα μέτρα μας, αλλά να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.